Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Προξενιό της Ιουλίας. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Ιουλία παντρεμένη με τον Προβιό και ο Γρηγόρης πλέον δεν έχει τίποτα να περιμένει. Ξέρει ότι ο ερώτας του για εκείνη είναι καταδικασμένος για πάντα. Η Κυριακούλα τον βλέπει μέρα με τη μέρα να καταραίει. Ο Γρηγόρης νιώθει να τον πνίγει η πίκρα και η οργή του ανεβαίνει. Εν τω μεταξύ, η Φιλιό, μετά από τις συμβουλές της μάνας της Κατερίνης, έχει φροντίσει από την πρώτη στιγμή να είναι δίπλα του για να τον παρηγορεί σαν φίλη. Βέβαια, ο απότερος σκοπός της είναι με τον καιρό να τη δει με άλλο μάτι. Και τα καταφέρνει. Κάτι το γυνάτι που μπαίνει στο Γρηγόρη, κάτι που νιώθει ότι δεν έχει πια τίποτα άλλο να περιμένει. Και μετά τις πιέσεις της Κυριακούλας, τελικά παίρνει την απόφαση να ζητήσει τη Φιλιό σε γάμο. Ο Γρηγόρης παίρνει την απόφαση να πάρει για γυναίκα του τη Φιλιό. Άλλωστε κρίνει ότι εκείνη στάθηκε στο πλευρό του στα δύσκολα, όταν έχασε για πάντα την Ιουλία. Από την άλλη, πιστεύει ότι έτσι βοηθάει και τον πατέρα του, που είναι μονίμως στο στόχαστρο του Στασινόπουλου, και πως μετά το γάμο θα υπάρξει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση για εκείνον. Αυτό που δεν ξέρει μέσα σε όλα αυτά είναι ότι η Ιουλία παντρεύτηκε τον Προβιό για να του σώσει τη ζωή, αφού προκειμένου ο αδελφός της να μην τον σκοτώσει που την άφησε έγκυο, εκείνη αναγκάστηκε να δεχτεί το προξενιό. Φυσικά, ούτε για την εγκυμοσύνη γνωρίζει ο Γρηγόρης. Αν το ήξερε, ίσως τα πράγματα να είχαν πάρει διαφορετική τροπή. Ο Στασινόπουλος από την πλευρά του έχει τις αντιρρήσεις του για αυτό το γάμο, όμως δεν μπορεί να κάνει και πολλά, καθώς η γυναίκα του Κατερίνη του θυμίζει την απειλή της Φιλιός, ότι θα κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.